You know that this was a very lucky place. Yes, I know. I remember it was this room. Είχαμε μια πολύ γόνιμη συνάντηση με τον φίλο μου τον Αλέξη. Δεν λέω πρωθυπουργό, εγώ λέω τον Αλέξη. Προσπαθώ να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση και όχι το Μαξίμου. Καταλαβαίνετε την ποιοτική διαφορά αυτού που λέω. Ο λαός είναι στην ποιοτική. Ναι, ο λαός. Ο λαός. Ενημερώθηκα για όλο το έργο που κάνει η κυβέρνηση. Υποστηρίζω την κυβέρνηση. Έχουμε σε μερικά σημεία μια διαφορά απόψεων. Πιστεύω ότι τελικά θα λυθεί και αυτή η διαφορά απόψεων. Δεν το κρύβομαι ότι υπάρχει μια διαφορά απόψεων. Πάντως, να καταπιούν τη γλώσσα τους όσοι λένε ότι είμαι απέναντι στην κυβέρνηση. Απέναντι στην κυβέρνηση δεν ήμουν ποτέ και ούτε είμαι και τώρα. Είμαι, υποστηρίζω. Είπα το κάτι πολύ σημαντικό, ότι ταυτοποιείται με την ιστορία ο Αλέξης. Του έχω εμπιστοσύνη και θα εξακολουθώ να του έχω και προσωπική, αλλά και ως κυβέρνηση και ως κυβέρνηση του λαού, που θα δώσει την εξουσία στον ελληνικό λαό. Μιλήσετε για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Δεν θέλαμε να κουβεντιάσουμε ειδικά το θέμα αυτό, το γνωρίζουμε απόλυτα μεταξύ μας. Δεν χρειαζόταν, γιατί μερικοί το πήρανε ως τάχα μου άλοθη απέναντι σε άλλα ζητήματα. Όχι. Θα έρθει στην ώρα του αυτό κανονικά για να συζητηθεί. Είμαστε εδώ, το έχουμε προβάλει και θα γίνει και ολόκληρη εκστρατεία στη Γερμανία για αυτό το θέμα. Είχα την ευκαιρία να κουβεντιάσω σε ένα πολύ ουσιαστικό, σε μια πολύ ουσιαστική και από καρδιά συζήτηση με τον Μανώλη τον Λέζο, ο οποίος δεν είναι απλά ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σύμβολο αγώνων του ελληνικού λαού. Και η νέα μας κυβέρνηση σε αυτούς τους αγώνες πρωτίστως ορκίστηκε να τιμήσει και να υπηρετήσει. Είμαστε σε μια περίοδο κρίσιμη. Είμαστε αισιόδοξοι όμως ότι θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε τόσο στις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας, στη λαϊκή εντολή, αλλά και στον όρκο μας. Στον όρκο μας να τιμήσουμε αυτούς τους αγώνες και να ξαναδώσουμε στην πατρίδα μας λαϊκή κυριαρχία, ανεξαρτησία και προκοπή, πρόοδο. Ένα σχόλιο για τη συνάντηση με τον κύριο Γιούνκερ, πήρατε κάποιο μήνυμα? Ναι, νομίζω ότι αυτά θα τα δούμε ξεχωριστά. Ήταν μια θετική ημέρα σήμερα. Θα είστε ικανοποιημένος από τις επαφές που είχατε στις Βρυξέλλες? Ναι, ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Σας ευχαριστώ.